λοιπόν θα προσπαθήσω να είμαι όσο γίνεται πιο σύντομος. Κύριε Αμερά, για τους συναδέλφους. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, καλούμαστε να ψηφίσουμε ένα νομοσχέδιο το οποίο είναι απόρρια της συμφωνίας του καλοκαιριού. Ένα νομοσχέδιο το οποίο προϋποθέτει συγκεκριμένα προαπαιτούμενα. Δυστυχώς όμως διαπιστώνουμε την πολιτική υποκρισία. Διαπιστώνουμε πολιτική υποκρισία όταν τα κόμματα της αντιπολίτευσης διαμαρτυρόμενα μας εγκαλούνε για ποιο λόγο φέρνουμε αυτό το νομοσχέδιο. Προφανώς δύο πράγματα μπορεί να συμβαίνουν. Ή δεν διαβάσαν τότε το νομοσχέδιο ή λένε ψέματα. Να θυμίσουμε λίγο κάποια συγκεκριμένα πράγματα. Διότι η κατάσταση έχει ξεφύγει από την αντιπολίτευση. Επιπλέον ως προαπαιτούμενος νόμος 4336 του 2015. Επιπλέον ως προαπαιτούμενο η κυβέρνηση, αυτή που θα εξελέγεται στις εκλογές της 20ης Σεπτεμβρίου, θα εγκρίνει νομοθεσία για την αύξηση των εσόδων Α. Σταδιακή κατάργηση επιστροφής του ειδικού φόρου κατανάλωση στο πετρέλαιο κίνηση δίζελ για τους αγρότες. Δεύτερον, αύξηση του φόρου επί της χωρητικότητας. Τη στοχοθέτηση και τον περιορισμό των δαπανών. Τα ξεχνάτε αυτά, κύριε της αντιπολίτευσης? Να σας θυμίσω λίγο ακόμη. Η δέσμη μέτρων, το ψηφίσατε, θα περιλαμβάνει περαιτέρω μέτρα με δημοσιονομική επίπτωση, όπως μεταρρυθμίσεις της δημόσιας διοίκησης, μεταρρυθμίσεις για την αντιμετώπιση των ελλείψεων σε θέματα ίσπραξης και επιβολής φόρων. Τρίτον, μάλλον το ξεχνάτε, ή δεν το διαβάσατε ή λέτε ψέματα, διαλέξτε. Προκειμένου να αποδείξει τη δέσμευσή της, η κυβέρνηση που θα εκλεγεί μετά την 20η Σεπτέμβρη, να αποδείξει τη δέσμευσή της για την εφαρμογή αξιόπιστων δημοσιονομικών πολιτικών, η κυβέρνηση θα εγκρίνει συμπληρωματικό προϋπολογισμό. Θα περιλαμβάνει φόρο τηλεοπτικών διαφημίσεων, αύξηση του φορολογικού συντελεστή. Μάλλον, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ξεχνάτε σκόπιμα. Λέτε στον ελληνικό λαό ψέματα. Δεν λέτε ψέματα. Τότε δεν γνωρίζατε τι ψηφίζατε. Δεν το διαβάσατε. Αυτό λέγεται πολιτική υποκρισία. Αυτό είναι το σύμφωνο αλήθειας που κάνατε με τους Έλληνες. Να λέτε ψέματα, αλλά δυστυχώς έχετε εγκλωβιστεί σε μια αντιπολιτευτική πολιτική διαμαρτυρόμενη. Κινδυνεύετε να γίνετε κόμμα διαμαρτυρίας από υπεύθυνα κόμματα της αντιπολίτευσης. Έρχομαι τώρα στο νομοσχέδιο. Τις ρυθμίσεις για τα κόκκινα δάνεια δεν περιλαμβάνονται στη συμφωνία που ψηφίσατε, κύριε της αντιπολίτευσης? Ναι ή όχι? Η απάντηση είναι ναι. Να δούμε όμως τώρα ποιος φταίει για τα κόκκινα δάνεια. Ποιος διαχειρίστηκε και ποιος διαχειρίζεται καλύτερα τα κόκκινα δάνεια. Καταρχήν, η υπερχρέωση του 2009 αναδείχθηκε σε ένα μεγάλο πρόβλημα της ελληνικής κοινωνίας. Η υπερχρέωση που ήταν αποτέλεσμα του εύκολου δανεισμού, της μη τήρησης της αρχής του υπεύθυνου δανεισμού από τις τράπεζες, τα εύκολα δάνεια, το είπε και ο ειδικός αγορητής από την Ένωση Κεντρών και πολύ σωστά, το εύκολο χρήμα, τα εξοχικά, αυτό που δημιούργησε το όραμα της αντιπολίτευσης και στην οποία αντιπολίτευση το κόμμα που κυριάρχησε ήταν το ΠΑΣΟΚ. Έδωσε στους Έλληνες ψεύτικη ελπίδα. 2010 ξεκινάει η υπερχρέωση. Για να δούμε τι κάνανε οι κυβερνήσεις μέχρι σήμερα και τι κάνει αυτή η κυβέρνηση. Διότι λέτε ότι εμείς δεν κάναμε τίποτα, απολύτως τίποτα. Όχι απλά κάποια πράγματα. Τα κόκκινα δάνεια ήταν 22 δισεκατομμύρια το 2009. Σήμερα είναι 110 δισεκατομμύρια. Τι έκαναν οι κυβερνήσεις? Απολύτως τίποτα. Ανέβαλαν το πρόβλημα κάθε χρόνο. Με συνέπεια να δημιουργηθεί η δεύτερη γενιά των υπερχρεωμένων. Διότι όταν αναβάλεις το πρόβλημα και δεν το λύνεις,
Όταν δίνεις αναστολή πληστηριασμού στους πληστηριασμούς καθολικά και χωρίς κριτήριο, και αυτός που είχε να πληρώσει τότε, τι θα κάνει, τι έκανε, δεν πλήρωνε. Και σήμερα υπερχρεωμένος. Αυτή η κυβέρνηση με αυτό το νομοσχέδιο παρέχει τις δικλείδες ασφαλείας στους δανειολήπτες σε περίπτωση μεταβίβασης των κόκκινων δανείων. Ποιες είναι αυτές? Διότι ο κόσμος πλέον θέλει την αλήθεια, και η αλήθεια δεν είναι με ιαχές. Πρέπει επιτέλους να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Με δικαιοσύνη φέρνει αυτό το νομοσχέδιο, και η δικαιοσύνη έχει να κάνει όχι μόνο με την προστασία των αδυνάμων, αλλά και με την προστασία των ενήμερων οφειλετών. Ξέρετε πόσοι έχουν πει ότι για ποιο λόγο εμείς πληρώνουμε το δάνειο? Όπως πολύ εύλογα λέει κάποιος ότι δεν μπορούμε να πληρώσουμε τα δάνειά μας. Συνεπώς, οι δικλείδες ασφαλείας είναι οι εξής. Δεν μπορεί η οποιαδήποτε εταιρεία η οποία θα αναλάβει το δάνειο να τροποποιήσει μονομερώς τη σύμβαση. Οποιοςδήποτε και είναι αυτός. Δεν μπορεί να αυξήσει το επιτόκιο. Το γεγονός ότι δεν μπορεί να τροποποιήσει τη σύμβαση μονομερώς λέγεται ότι δεν χειροτερεύει η δικονομική και ουσιαστική θέση του οφειλέτη. Το υποκρίσιμο νομοσχέδιο καθορίζει τον κατά κύριο επάγγελμα αγρότη. Αίτημα των αγροτών στα μπλόκα. Πόσα χρόνια περάσαν μέχρι να καθορίσουμε ποιος είναι ο κατά κύριο επάγγελμα αγρότης? Πάρα πολλά. Και ο κατά κύριο επάγγελμα αγρότης πλέον θα έχει τις φορολογικές ελαφρύνσεις. Φέραμε το εργόσιμο. Πρόσφατα, σε συνάντηση της Ομοσπονδίας Κτηνοτρόφων Θεσσαλίας με τον κύριο Αποστόλου, αναγνώρισαν όλοι οι εκπρόσωποι των κτηνοτροφικών σωματείων, της Θεσσαλίας τουλάχιστον, ότι αυτό το μέτρο, το εργόσιμο, έπρεπε ήδη να έχει θεσπιστεί εδώ και πάρα πολύ. Η Νέα Δημοκρατία είχε αντιδράσει με σχετικό δελτίο τύπου. Με το εργόσιμο αφενός ο ΟΓΑ παίρνει χρήματα, αφετέρου κτηνοτρόφοι αλλά και αγρότες δικαιολογούν τα χρήματα που δίνουν σε αλλοδαπούς εργάτες, και τρίτον νομιμοποιούνται και οι αλλοδαποί μετανάστες οι οποίοι έχουν χρόνια στην Ελλάδα. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σύμφωνα με σχετική έκθεση της Ελστάτ, το χρέος το 2015 μειώθηκε κατά 8 δισεκατομμύρια. Είναι πάρα πολύ κοντά η συμφωνία για τη μείωση του χρέους. Δεν πανηγυρίζουμε, ούτε χαιρόμαστε. Διότι πιστεύουμε, και αυτή είναι η βασική μας διαφορά, ότι το χρέος δεν είναι βιώσιμο. Ενώ οι κυβερνήσεις οι προηγούμενες πίστευαν ότι δυστυχώς είναι βιώσιμο. Όχι, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το χρέος της Ελλάδος δεν είναι βιώσιμο. Και αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση δίνει μάχη και θα πετύχει να μειωθεί. Να κάνει έναν οδικό χάρτη, να ανοίξει το δρόμο στις επενδύσεις, στους επενδυτές. Διότι μόνο γνωρίζοντας ο επενδυτής ότι η Ελλάδα μπορεί να πληρώσει τα δάνειά της, μπορεί να επενδύσει. Διαφορετικά όχι. Δυστυχώς ακούμε φωνές από την αντιπολίτευση, οι οποίες φωνές λένε πάτε τη χώρα στον γκρεμό. Δυστυχώς θέλετε να αποτύχει η αξιολόγηση. Τις τελευταίες μέρες ακούστηκαν κάποιες φωνές από την αξιωματική αντιπολίτευση ότι μπορεί να ψηφίσουν κάποια πολλές διατάξεις του πολυνομοσχεδίου. Αφινταλαντεύτηκαν, τελικά δεν το ψηφίζουν. Η εθνική υπεύθυνη στάση για εσάς είναι να το ψηφίσετε. Είναι μονόδρομος. Διότι γνωρίζατε τι ψηφίζατε τον Ιούλιο του 2015. Μην κρύβεστε πίσω από το δάχτυλό σας. Πείτε την αλήθεια στον κόσμο. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η νύχτα είναι σκοτεινή λίγο πριν την αυγή. Και η αυγή ζυγώνει. Η μείωση του χρέους είναι γεγονός.
Αυτή η κυβέρνηση έχει δύο υποχρεώσεις. Η μία υποχρέωση είναι να βγάλει γρήγορα τη χώρα από την κρίση. Και η άλλη υποχρέωση είναι να αποκαταστήσει αδικίες. Σίγουρα υπάρχουν αδικίες. Υπάρχουν αδικίες και στους ελεύθερους επαγγελματίες. Αλλά όλα έχουν σχέση με την ανάπτυξη. Και ανάπτυξη χωρίς αξιολόγηση δεν μπορεί να γίνει. Οι Έλληνες γνωρίζουν την αλήθεια. Γι' αυτό και δώσαν την εντολή σε δυνάμεις και σε πολιτικούς καθαρούς, μακριά από συμφέροντα, σε πολιτικούς όχι επαγγελματίες και από τη διαπλοκή. Εν ώψη όλων αυτών, σας καλώ να υπερψηφίσετε το νομοσχέδιο. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον κύριο Κόγαλη. Κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο των Ανεξάρτητων Ελλήνων. Το λόγο έχει ο κύριος Δημήτριος Δημητριάδης, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ.